μάλλον σκέφτονται το καλό της Τουρκίας ή κάθε άλλης χώρας παρά το καλό της Ελλάδος. Ωραία, κλείνοντας, άρθουμε λίγο στα θέματα και πάλι στερεάς και να κλείσουμε με αυτό. Ακούσαμε και νωρίτερα στην παρουσίαση του συνδυασμού σας τον κύριο Παπανδρέου να κάνει λόγο για ανατροπή, να πιστεύει σε αυτό και να μιλάει για κάτι νέο στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδος. Γιατί θα πρέπει ο ψηφοφόρος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να ψηφίσει το συνδυασμό Ανεξάρτητο Μέτωπο και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι και χθεσινός στην αυτοδιοίκηση, έχει μια εμπειρία πολλών χρόνων στην περιοχή της Εύβοιας. Καταρχήν, ο κύριος Παπανδρέου ανέφερε εν τη ρήμη του λόγου το ότι είμαστε η τρίτη επιλογή. Εγώ ήθελα να τον διορθώσω εκείνη τη στιγμή, να του πω ότι δεν είμαστε η τρίτη επιλογή, είμαστε η πρώτη επιλογή. Πάντως, εννοούσε βέβαια ότι είμαστε μια άλλη επιλογή εκτός από αυτές τις δύο, τις πιο προβεβλημένες. Και να σημειώσουμε ότι ο κύριος Παπανδρέου, όταν ερωτήθηκε για ποιον θα στηρίξει τη δεύτερη Κυριακή, είπε ότι η ερώτηση θα έπρεπε να είναι ποιος θα μας στηρίξει τη δεύτερη Κυριακή. Ακριβώς. Δείχνοντας πίστη στο το γεγονός ότι θα είναι ή πρώτος ή δεύτερος συνδυασμός την πρώτη Κυριακή, έτσι. Και να σας πω και κάτι τώρα, γιατί χωρίς καμία διάθεση να περιαυτολογήσω για το συνδυασμό μας, να σας πω ότι σε αυτές τις περιοδίες που κάνω αυτές τις μέρες στις πόλεις και στα χωριά του νομού Φθιώτιδος, βλέπω ακριβώς αυτό το κλίμα. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος και μας έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ και, και το γενικό σύνθημα που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχετε κι εσείς και να σας ψηφίσουν για να κλείσουμε με αυτό, εμείς, κύριε. Εμείς θα πρέπει να υπάρχουμε και εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο φθιωτικό λαό και στο λαό όλη της περιφέρειας όπου μας ακούνε. Είμαστε νέα και άφθαρτα πρόσωπα. Ο επικεφαλής μας, ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Παπανδρέου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τις εξετάσεις του με άριστα και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο, μια και είναι γνωστό ότι υπήρξε δύο φορές βουλευτής, αλλά το κυριότερο που για μένα μετράει πάρα πολύ, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, είμαστε άνθρωποι του μόχθου, είμαστε ένας από τους ανθρώπους που μας παρακολουθάνε σήμερα στην εκπομπή σας. Λοιπόν, και δίνουμε την υπόσχεσή μας ότι θα κάνουμε το καλύτερο για το καλό της Ρούμελης, της οποίας Ρούμελης έχει αποδείξει η ιστορία 36 χρόνων, ότι για το καλό μάλλον της Ρούμελης απέδειξε η ιστορία ότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε τόσα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Τζιόπα, σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αλλάξουμε θεματολογία στο δελτίο μας.